Είμαι ο Νίκο Κανόπουλο, είμαι ηλεκτρολόγο, μηχανικό και διευθύνων σύμβουλος τη εταιρεία Bright. Η Bright Solar είναι μια ελληνική εταιρεία νονοτεχνολογία που αναπτύσσει διαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ για εφαρμογές στη γεωργία. Το κίνητρο για τη δημιουργία του προϊόντος της Bright ήταν να λύσουμε το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους στη Γεωργία και ειδικά στα θερμοκήπια όπου αυτό μπορεί να φτάσει στο 28% του λειτουργικού κόστους του θερμοκηπίου. Η σκέψη ήταν ότι το θερμοκήπιο μπορεί να παράγει ενέργεια από μόνο του εάν η οροφή αποτελείται από διαφανή φωτοβολταϊκά πάνω. Το Pain Power τελειοποιήθηκε το 2019 και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό πιλωτικών εφαρμογών τόσο σε θερμοκήπια όσο και σε ανοιχτέ καλλιέργειε, τα λεγόμενα Agrivoltaics, με εξαιρετικά αποτελέσματα και χωρί καμία αρνητική επίπτωση στην απόδοση τη καλλιέργεια. Ένα Pain Power Panel αποτελείται από ένα γυαλί πάνω στο οποίο υπάρχει το νανοδομημένο υλικό. Πάνω από αυτό αναποντίθεται τα Solar Cells και η διάταξη αυτών των στοιχείων εξαρτάται από τη διαφάνεια που απαιτείται για την καλλιέργεια κάτω από το γυαλί. Τα επόμενα βήματα τη εταιρεία είναι η δημιουργία μια γραμμή παραγωγή στη βιομηχανική ζώνη τη Πάτρας για την παραγωγή του Pain Power Solar Panel στην Ελλάδα. Νίκο, καλώ ήρθατε στο μονόκυρο. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε εδώ. Bright Solar, λοιπόν. Bright Solar. Τι κάνετε εσεί ακριβώ στην Bright Solar, η Bright Solar προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της διπλής χρήσης γης και της, α, το συνδυασμό της γεωργίας με την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Δηλαδή? Δηλαδή δημιουργούμε ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από γεωργική καλλιέργεια χωρίς να επηρεάζουν την απόδοση της γεωργικής καλλιέργειας λόγω της α, διαφάνειας του, του πάνελ. Άρα είσαστε μια εταιρεία που ασχολείται με τη γεωργία, θα μπορούσαμε να πούμε ευρύτερα με τη, με τη γη. Διπλή χρήση γης. Διπλή χρήση γης. Και την τεχνολογία. Εμείς ασχολούμαστε με την τεχνολογία η οποία εφαρμόζεται και επιτρέπει τη διπλή χρήση γης. Αυτό που κάνουμε είναι δημιουργούμε η διαφάνεια φωτοβολταϊκά πάνελ όπου η διαφάνεια του πάνελ προσαρμόζεται στο σημείο της εγκατάστασης και στα, στην καλλιέργεια κάτω από το πάνελ, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοση καλλιέργεια και παράλληλα να παράγεται ενέργεια. Εμένα μου ακούγεται, όπω βλέπω και στο βίντεο πίσω, ότι πάμε να δημιουργήσουμε, εσεί δηλαδή, πάτε να δημιουργήσετε το θερμοκήπια του μέλλοντο. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, ή είναι το παρόν, μιλάμε για το παρόν πια. Μιλάμε για το παρόν γιατί τα έχουμε δημιουργήσει ήδη, αλλά εμεί δεν δημιουργούμε το θερμοκήπιο. Εμεί δημιουργούμε το ηλιακό πάνελ το οποίο μπαίνει στην οροφή του θερμοκηπίου και επιτρέπει το θερμοκήπιο να είναι ενεργειακά αυτόνομο. Πώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία? Αυτή η λειτουργία, η τεχνολογία, βασικά είμαστε εταιρεία νανοηλικών και έχουμε δημιουργήσει νανοηλικά τα οποία με μια ειδική μέθοδο που είναι μοναδική, έχουμε 15 πατέντες για αυτή την τεχνολογία, λέγεται inkjet printing, δηλαδή όπως εκτυπώνεις στον εκτυπωτή στο χαρτί μελάνη, εμείς εκτυπώνουμε υλικά και έχουμε δύο νανοηλικά. Το ένα είναι anti-reflective hydrophobic που σημαίνει ότι αυξάνει τη διαφάνεια του γυαλιού και παράλληλα μετακινεί το νερό της βροχής πολύ γρήγορα έτσι ώστε το νερό να μην μένει πάνω στο γυαλί. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε luminescence concentration shifting που σημαίνει ότι απορροφάει την υπηριώδη ακτινοβολία η οποία είναι Είτε άχρηστη είτε βλαβερή για μερικά φυτά και τη μεταθέτει στο κόκκινο του ορατού φάσματο όπου τα φυτά φωτοσυνθέτουν. Δηλαδή με λίγα λόγια και απλά ουσιαστικά χρησιμοποιούμε άχρηστη ακτινοβολία, ενέργεια για την ανάπτυξη των φυτών και τη μετατρέπουμε σε φωτοσυνθετική ενέργεια και ω εκ τούτου επηρεάζουμε θετικά την ανάπτυξη των φυτών. Το προϊόν σήμερα πού το βρίσκουμε, Το βρίσκουμε στην Ελλάδα παρόλο που είμαστε ελληνική εταιρεία, θα έλεγα ότι είμαστε ουσιαστικά λειτουργούμε σαν διεθνή εταιρεία. Αυτή τη στιγμή το προϊόν το κατασκευάζουμε με OEM συνεργάτε σε Κίνα και Ινδία και φυσικά το έχουμε εγκαταστήσει στην Ελλάδα, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Καναδά, Ηνωμένε Πολιτείες, Σιγκαπούρη. Αλλά έχουμε επίση κλείσει τον, το πρώτο γύρο χρηματοδότηση Series A και κάνουμε τη γραμμή παραγωγή στην Πάτρα, στη βιομηχανική ζώνη τη Πάτρα. Άρα, θα φτιάχνετε όλο το προϊόν στην Ελλάδα πια. Ναι, στο τέλο αυτού του χρόνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ σημαντικό γιατί είναι ε, η διάταξη αυτή τη γραμμή παραγωγή, η οποία συνδυάζει την αναπόθεση του υλικού και αυτό που λέμε τη συναρμολόγηση του πάνελ με ηλιακέ κυψελίδε. Αυτή η διάταξη τη γραμμή θα είναι μοναδική στον κόσμο. Έχουμε πατέντες και εκεί και φυσικά είναι μία τεχνολογία την οποία ανέπτυξε η εταιρεία και τώρα πάει στο στάδιο της παραγωγής τεχνολογίας για την αγορά στην Ελλάδα. Τι κύκλο χρηματοδότηση θα σηκώσετε ή έχετε σηκώσει μάλλον? Το Series A είναι 8,6 εκατομμύρια mm -hmm. και είμαστε το 50% χρηματοδοτείται από το EIC Fund το οποίο είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό Φαν της Ευρώπης το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα όπου το EIC fund παίρνει μετοχική συμμετοχή. Και αυτό μια πολύ σημαντική ναι. έτσι, είδηση που δίνεις εδώ στο μονόκερο. Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο a vote of confidence αν θέλετε από έναν θεσμικό επενδύτη οι άλλοι μας επενδυτές, αν μπορούσα να πω, είναι η Deep Capital, είναι η Brace for Impact και οι New Energy Partners. Πώς είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματής από την Ελλάδα να μιλάμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τόσο πολλά χρήματα και καμιά φορά δεν ξέρουν καν που βρίσκεται η χώρα μας στο χάρτη. Α, για να είμαι ειλικρινή, έζησα και δούλεψα στην Αμερική 30 χρόνια. Τιάζει οπότε... όμω. Εγώ θα ήθελα να κάνω την που λίγο πιο μετά σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν πειράζει. Το, ότι... το δίνω όμω. Λέω ότι έχω αυτή την εμπειρία από, ε... από την Αμερική, από την, την καριέρα μου. Και αυτό είναι ένα σημείο στη χώρα το οποίο είναι ίσω από τα δυσκολότερα για καινούριε εταιρείε να αναπτυχθούν. Το κομμάτι τη χρηματοδότηση. Γιατί υπάρχουν πολλά funds τα οποία χρηματοδοτούν startup εταιρείε στην αρχή του μορφή και σε χαμηλά επίπεδα χρηματοδότηση. Αλλά όταν πα στο, στο Series A και θέλει να κάνει τη μεταπίδηση, ιδίω εάν θέλει να κάνει παραγωγή, και θες να μεταπηδήσει από το πολύ αρχικό στάδιο σε παραγωγή ή σε κατά κάποιο τρόπο scale-up, εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Γιατί το ποσό της χρηματοδότησης που απαιτείται είναι αρκετά μεγάλο και δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα φαν στην Ελλάδα τα οποία μόνο τους μπορούν να χρηματοδοτήσουν μια τέτοια επένδυση. Μια τέτοια επένδυση. Καταλαβαίνω από αυτό που λες ότι δεν είναι τόσο το θέμα της χώρας, της Ελλάδας στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη δική μας περίπτωση, όσο είναι το πρόσωπο που μιλάει με τους επένδυτες αυτούς. Είναι... Μιλάς, εσύ μίλησες την ίδια γλώσσα με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι και τα δύο όμω, θα έλεγα, γιατί η χώρα όταν δεν υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο οικοσύστημα και όταν δεν είναι συνηθισμένοι ξένοι επενδυτές να επενδύουν μεγάλα ποσά σε κάποιο ραντεβού σε ελληνικές εταιρείε, αυτό κάνει πιο δύσκολη την προσέλκυση τέτοιου, τέτοιων ειδών επενδύσεων στη χώρα. Και φυσικά είναι και το άτομο μετά. Η δηλαδή ομάδα. η ομάδα. Να πούμε λίγο τι έκανε εσύ στην Αμερική Νίκο. Ναι, στην Αμερική πήγα για να κάνω μεταπτυχιακά. Μόλι τελείωσα το, το πολυεθνείο στην Πάτρα, πήγα κατευθείαν στην Αμερική, στη Βόρεια Καρολίνα, στο Duke, για να κάνω μεταπτυχιακά. Και έκανα μάστερ και διδακτορικό εκεί και μετά άρχισα να δουλεύω στην έρευνα, δεν διδάξα στο μου καμιά δεκαετία χρόνια, έκανα μια startup, την πούλησα, έτρεχα divisions μεγάλων εταιριών και η τελευταία μου δουλειά ήταν με την Applied Materials, η οποία στο Solar Division, το, με την οποία φτιάχναμε εργοστάσια παραγωγής πάνελ σε όλο τον κόσμο. Και όταν η εταιρεία βγήκε από αυτή την, την αγορά, μου ζητήσαν να πάω στη Γερμανία σε ένα κομμάτι που έκανε μηχανήματα για την κατασκευή μνημών. Είμαι ηλεκτρολόγο μηχανικό, με, με το background είναι σε ημιαγού. Αλλά αυτό ήταν λίγο Λίγο ρουτίνα θα έλεγα, οπότε αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα. Είχα το θράσος, ας πούμε, να αρχίσω μία startup εταιρεία με δικιά μου χρηματοδότηση, μόλις άρχισε η κρίση στην Ελλάδα. Οπότε τα είδα όλα, ας πούμε. Ήταν πολύ πώς μεγάλη είναι, εμπειρία. Πώς είναι αυτό το ταξίδι της επιχειρηματικότητας. Μέχρι στιγμής καλό, πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν κάνεις πράγματα τα οποία είναι καινούρια και απευθύνονται σε μεγάλο κοινό, έχουν πολλούς χρήστες, είναι πάντοτε ενδιαφέρον και challenging θα έλεγα. Να πούμε λίγο για τα επόμενα σχέδια της Bright Solar για το μέλλον, αν και τα έχεις λίγο έτσι σκιαγραφίσει θα μπορούσαμε ναι, να πούμε. Ναι, το πρώτο μας μέλημα είναι να τελειώσουμε το εργοστάσιο που έχουμε αρχίσει ήδη να φτιάχνουμε στην Πάντρα. Έχουμε πάρει το πρώτο κομμάτι της γραμμής παραγωγής, έχουμε πάρει δηλαδή τα μηχανήματα. Είναι το κομμάτι τη αναπόθεση των νανοηλικών και τώρα περιμένουμε να γίνει το κομμάτι τη συναρμολόγηση του πάνελ. Αυτό θα γίνει μέχρι το τέλο του χρόνου και μετά να ε, ουσιαστικά επεκτείνουμε τη, την παραγωγή και τη διάθεση του προϊόντο παγκόσμια. Σε, σε, σε ακόμα περισσότερε χώρε. Ναι, σε ακόμα περισσότερε χώρε και σε ακόμα περισσότερο όγκο πωλήσεων. Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ σα ευχαριστώ. Να καλά. Και εσείς.